μεγάλης μου χαράς, η οποία πλημμυρίζει εδώ και καιρό τα στήθη μου και την οποία μοιράστηκα με τους άρχοντες του τόπου, γιατί τους πήρα και πήγαμε εις το Άγιον Όρος γενόμενοι δεκτοί από την Ιερά Κοινότητα και την Ιερά Επιστασία, τους 20 αντιπροσώπους όλων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Πριν από μήνες έκανα πολύ προσευχή. Παρακάλεσα πολύ τον Θεό. Αλλά βέβαια αυτό δεν οφείλεται μόνο στη δική μου προσευχή. Οφείλεται και στη δική σας καλή καρδιά, γιατί μέσα στην καρδιά του Επισκόπου δεν υπάρχει, δεν είναι μόνος του, αλλά είναι με τον λαό. Παρακάλεσα λοιπόν τους πατέρες του Αγίου Όρους το 2020 να κάνουν αγάπη και να φέρουν στην πόλη μας ό,τι τι μαλθέστερο και αγιότερο έχει το Άγιον Όρος, την Παναγία του Άξιον Εστί, αυτή η οποία φυλάσσεται στο ναό του Πρωτάτου στις Καργές, για να γίνει ένα προσκύνημα στον τόπο μας και στην πόλη μας. Και μάλιστα του χρόνου που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τα ελευθέρια της πόλεως μας και της προσάρτησης της Θράκης στον εθνικό κορμό, εμείς να κυρωσήσουμε αυτό το ιστορικό γεγονός και το ερώσιμο, έχοντας εν μέσω την κυρία Θεοτόκο. Οι πατέρες και εκείνοι, κάνοντας και εκείνοι την δική τους προσευχή, μας απήντησαν θετικά και του χρόνου στις 19 Μαΐου, ημέρα Τρίτη του 2020. Αν ζω εγώ, αν δεν ζω εγώ, δεν πειράζει. Ο επόμενος θα υποδεχθεί η πόλη μας την Παναγία του Άξιον Εστί και θα γίνει για μας η παρηγοριά μας, για να προστρέξουμε σε αυτήν, σε αυτήν που ο Άγγελος του Θεού κατέβηκε και για πρώτη φορά εδίδαξε αυτόν τον ύμνο. Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζει σε την Θεοτόκο, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Έχουμε ένα χρόνο για να προετοιμαστούμε όλοι και πνευματικά, αλλά και όπως αλλιώς πρέπει. Εγώ όλον αυτό το χρόνο θα σας το υπενθυμίζω και σας παρακαλώ να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί αυτό για την πόλη μας και την περιοχή μας είναι ό,τι μεγαλύτερο. Η Παναγία του Άξιον Εστί πήγε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο και θα έρθει και στην πόλη μας. Να είμαστε άξιοι, αλλά σας το λέω, αυτό δεν οφείλεται, μου το είπανε και οι πατέρες του Αγίου Όρους. Δεν οφείλεται μόνο σε μένα. Δεν οφείλεται ακόμη, αν θέλετε, και στο προκάτοχο μου τον Δαμασκηνό, που και εκείνος του ζήτησε. Αλλά οφείλεται στην καλή καρδιά των ανθρώπων της Ροδότης. Τώρα θα μου πείτε, πού το ξέρουν οι πατέρες? Όλα δεν λέγονται, αδελφοί μου, με το στόμα. Υπάρχουν και πράγματα που κατανοούνται με την καρδιά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ίσως εμάκρυναν τον λόγο, δεν κρατάω ρολόι στα χέρια μου, αλλά όμως αυτή την ημέρα να ξέρετε ότι ο επίσκοπός σας ανοίγει την καρδιά του. Είχα ένα χαρτί στα χέρια μου να ρίξω μια ματιά. Αλήθεια, δεν είπα τίποτα από αυτά. Ό,τι με φώτισε ο Θεός, σας είπα, με πολύ αγάπη, με όλη μου την αγάπη, γιατί εγώ υπάρχω επειδή είστε εσείς και όπου είμαι εγώ, είστε όλοι εσείς. Εγώ δεν έχω όνομα πια,
είμαι ο Μητροπολίτης της τοπικής εκκλησίας. Τα ονόματα μου είναι μόνο για την ταυτότητα. Ο Θεός των ουρανών με έχει πολιτογραφήσει από τη στιγμή της χειροτονίας μου να είμαι ανάμεσά σας. Μόνο ανάμεσά σας έχω και ζωή και ύπαρξη. Καλή Ανάσταση, αδελφοί, με αγάπη. Καλή Ανάσταση στις οικογένειές σας. Καλή Ανάσταση στη ζωή των παιδιών μας. Καλή Ανάσταση στην μαθητιώσα νεολαία μας. Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα. Καλή Ανάσταση στην Θράκη. Αύριο με υγεία. Μην ξεχάσετε να πάτε να κοινωνήσετε. Να μην μείνει κανείς ακοινώνητος. Η σάφεση να αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.